Καλησπέρα σε ένα ακόμα Gazeta TV, σε ένα Europe Best Of. Είμαι ο Γιώργος Καραμάνος και σκοπός είναι να σας βάλω στο mood, σε μια προδιάθεση για τα παιχνίδια που ακολουθούν, τα μεγάλα παιχνίδια που ακολουθούν το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Το πιο σημαντικό είναι το Manchester City, Manchester United, το Derby του Manchester, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των δύο ομάδων της πόλης στη φετινή σεζόν. Η City βρίσκεται σε κακή κατάσταση, στη κακή για τα δικά της δεδομένα. Έχει τρία μάτς που δεν έχει κάνει νίκη. Μάλιστα, ο ένας ήταν ο τελευταίος αποκλεισμός στο League Cup από την Newcastle και αυτό έχει φέρει αναταραχή στις τάξεις της ομάδας. Ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα, τον τραυματισμό του David Silva, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας. Δηλαδή, αυτός και ο Touré είναι οι δύο σημαντικότεροι παίχτες στη City. Από τα πόδια του περνάει όλο το επιθετικό κομμάτι της ομάδας και θα πρέπει ο χιλιανός προπονητής να ζητήσει λύσεις. Η City δεν πρέπει να χάσει, γιατί η Chelsea, που είναι 6 βαθμούς μπροστά της και πρώτη, έχει εύκολο παιχνίδι με την QPR, θεωρητικά εύκολο. Από την άλλη, η United θα έχει στα πίτς μόνο το Falcao. Ο Falcao είναι μια σοβαρή απουσία, αλλά επειδή ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί 100% στο παιχνίδι της ομάδας, δεν θα το επηρεάσει τόσο πολύ. Σίγουρα ο Rooney θα είναι βασικός, λογικά θα πάρει τη θέση του Mata σαν δεύτερος επιθετικός πίσω από το Van Persie. Και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ξανά ο Φελαίνη στην 11η, που προσπαθεί ο Φαν Χάλ να τους δέσει στο κέντρο με το Bleed. Το Σάββατο έχουμε το απόγευμα το Bayern Dortmund. Μοιάζει λες και έχει περάσει ένας αιώνας από τότε που η Dortmund νίκησε τον Αύγουστο στο Super Cup την Bayern. Η Bayern ζει μεγάλες στιγμές, με καταπληκτικές εμφανίσεις, είναι αίτητη σε όλες τις διοργανώσεις, καλπάζει για τον τίτλο και υποδέχεται την Dortmund, η οποία, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, απέχει ένα βαθμό από την επικίνδυνη ζώνη. Έχει μόνο 2 νίκες στο πρωτάθλημα σε 9 αγωνιστικές και σίγουρα αυτό δεν θα το περίμενε κανείς. Η ομάδα είναι μάλλον full, δεν έχει προβλήματα, έχει επιστρέψει ο Ρόης, ο Γκουντογκάν. Πρέπει να αρχίσει να ρολάρει και βασικά να βρει ρυθμό στην άμυνα. Η στήριξη των οπαδών της ήταν τεράστια όλη τη βδομάδα με εκδηλώσεις αγάπης, σε προπονήσεις, δηλώσεις οπαδών προς τον προπονητή και προς την ομάδα. Αλλά σίγουρα αυτό δεν φτάνει για να περάσει αλόβητος από το Μόναχο. Κλείνοντας με το Σάββατο, πάμε στην αρχή της ποδοσφαιρικής ημέρας, όπου έχουμε τον Νάπολη-Ρώμα, που είναι και το πιο καυτό από ένταση παιχνίδι του Σαββατοκυριακού. Για όσους θυμούνται, τον Μάιο είχαμε τη δολοφονία του οπαδού της Νάπολη, του Τσίρο Εσπόζητο, στη Ρώμη. Και οι οπαδοί της Νάπολη περιμένουν πώς και πώς για τα αντίπεινα. Επειδή λοιπόν υπάρχει απαγόρευση οπαδών στο στρατόπεδο των Ρωμαίων και δεν θα πάνε οπαδοί τους στο Σαν Πάολο, οι οπαδοί των Παρτενοπαίοι έχουν σκοπό να στήσουν καρτέρι στην ίδια την ομάδα, στη Ρώμα. Τι σημαίνει αυτό? Η Ρώμα πάντα ταξίδευε με τρένο όταν έπαιζε στη Νάπολη. Αυτή τη φορά θα πάνε με αεροπλάνο, γιατί η αστυνομία είχε ανακαλύψει σχέδιο ότι θα τους περίμεναν οπαδοί της Νάπολη σε διάφορα σημεία της διαδρομής για να κάνουν σαμποτές ακόμα και στο τρένο. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα να πούμε για το αγωνιστικό, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι το βασικό και που καίει για αυτό το παιχνίδι. Εάν πάντως η Ρώμα περάσει από εκεί, σίγουρα θέτει τρομερά θεμέλια ακόμα και για τον τίτλο, κάτι που το λένε, αλλά πλέον θα το πιστέψουν και πολύ σοβαρά.